Εκεί που την παθαίνουν και πολλά μωρά. Ευτυχώς τα δικά μας δεν τα έχουν πάνε. Εντάξει, μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, και ξαπλώνει δίπλα σου και σου λέει αγάπη μου, πέφτω για ύπνο. Και είναι με το μάτι 30 σαν την έκανα τον εξορκιστή. Λειτουργεί ακόμα. Δεν γίνεται αυτό. Μήπως δεν κλείνει εντελώς καλά. Όχι να κοιμάται με αυτά τα μάτια. Είχα και εγώ στο παιδί. Στο παιδί. Είχα και εγώ όταν ήμουν φαντάρος έναν τύπο που κοιμόταν με ανοιχτά τα μάτια. Και ήταν πραγματικά. Δείξε μου. Ανοιχτά κανονικά. Και πήγες εκεί πέρα. Έτσι όπως είναι, έτσι όπως είναι τα δικά σου. Και λες πας εκεί πέρα τώρα μας κοροϊδεύεις αρχές. Και ήταν όντως κοιμόταν με ανοιχτά τα μάτια. Και δεν δάκρυζε. Μα το μάτι δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό, ρε παιδί μου. Τον έχετε ψάξει το αυτό για σημάδι πως έκανα 666 πάνω του. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τι μου λες τώρα. Πες παλιά που ήταν 11 κοιμόμουν και δεν το είχατε καταλάβει. Λέγατε πολύ ωραία θέματα κατά τις 12.30. Είναι ο ύπνος του ιστιοπλώου. Λέγανε και για τους δημόσιους υπαλλήλους, να ξέρετε αυτό. Ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα, αν το εξασκήσεις, να κάθεσαι έτσι και να νομίζει ο άλλος ότι τον ακούς και να κοιμάσαι. Αλλά μην φανταστείτε για ώρα, ένα διλεπτάκι θα τον πάρεις έτσι λίγο. Ελαφριά. Εγώ, παιδιά, αυτό δεν το ξέρω. Μου έχει τύχει και εμένα να κοιμηθώ μέσα στην εκπομπή. Εποχές. Με κλειστό μάτι, τα σφάλιζες. Αλλά το μάτι μου έκλεινε. Άσχετα που σας άκουγα και νόμιζα ότι τα είχα ανοιχτά. Ναι, γιατί μιλάγαμε σιγά. Έτσι μου είχε συμβεί και στο θέατρο. Εσύ έχω γύρει και πάνω. Ναι, ναι, ναι. Σου. Αλλά έχουν καλάθια, έχουν κοιμηθεί κανονικά. Άμα κλείσει το μάτι, έχει κοιμηθεί επισήμως. Ναι, όχι. Αλλά... Εδώ το θέμα είναι. Άκουγα όμως, δεν είναι ότι χάθηκα. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ύπνο. Σου φωνάζαμε, Λένη, φύγε από εκεί, έλα πίσω. Βάλε ένα κατσουράκι. Άκουγα, νόμιζα ότι έβλεπα κιόλα. Αυτό έχει σημασία. Και επειδή έβλεπα, νόμιζα ότι παρουσίαζα κιόλα. Ήμουν αγκοκαλυμμένη, τι με έκοψε. Νόμιζα ότι μίλαγα κιόλα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι η Πολίνα είχε τρομάξει πολύ κόσμο όταν δεν την ήξερε. Γιατί δεν κοιμάσαι εύκολα με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, όχι. Είχαμε και ωραία εμείς υποψήφια. Πολύ ωραίο κορίτσι. Βέβαια, που μπήκε στη 15άδα. Πολύ ωραίο κορίτσι είχαμε, παιδιά. Μπήκε 15άδα η δικιά μας. Πήγαινε στην Αμερικανική.